Πάλι με νέο εργαλείο. Βασιλάκι, με γεια. Με γεια το φορμουλάκι. Αυτή τη φορά είναι αντρικό εξατάχυτο. Πάμε να κάνουμε γύρω γύρω την πίστα. Πρώτη και όλες οι άλλες πάνω. Η πρώτη μπροστά. Ναι. Βάζεις τώρα πρώτη και όλες οι άλλες πάνω. Και αντίστοιχα κατεβάζεις. Οκ. Ωραία, άρα έχω νεκρά. Βάλουμε. Ναι. Φάσμα, ρε. Είναι περίεργο. Δεν μπορώ να βρω το φάσμα, εντάξει, τώρα πρώτη φορά. Δεν μπορείς να βρεις το φάσμα και είναι και πολύ κοντό το γρανάζωμα, οπότε στα είναι σκάι, πολύ κοντό, αλλά... ρε φίλε, ναι. Είναι πολύ κοντό. Αναγκαστικά εδώ, γιατί δεν υπάρχει τέτοιο. Δηλαδή στην ΚΑΠΑ 2 αναγκαστικά μπαίνει ψόφιο και βετεκιάζει στην έξοδο. Ναι. Λοιπόν, θα πάρω κούρσα το εργαλείο του φίλου μου του Άγγελου εδώ πέρα να πούμε, αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Είμαι κοντός και δεν φτάνω το πεντάλι. Οπότε βρήκαμε λύση. Η λύση για τους κοντούς είναι αυτή. Τι κάνουμε εδώ? Είσαι κοντός, αλλά βλέπεις από ψηλότερα. Θα βάλουμε ένα πανάκι στον γκάζι και θα το πιάσουμε ταινία. Άμα μας βγει ταινία. Για να δούμε. Για βάλτε λίγο, Άγγελε. Για να δούμε.
Πώς το βες? Λοιπόν, έχει πολύ καλύτερη κλιμάκωση. Ναι. Έχει... μπορεί και καλύτερο μοτέρ. Βασικά δεν ξέρω. Παίζει να έχουμε ίδια κλιμάκωση, απλά αυτό είναι πιο δυνατό, οπότε... Είναι πιο γεμάτο χαμηλά. Έχει καλύτερο φάσμα, έχει καλύτερη κλιμάκωση. Ναι, είναι πολύ ψούλο αυτό. Είναι 40 άλογα, αυτό είναι... Το δικό σου είναι πιο κατασκημένο. Ναι, πολύ καλό πάνω. Το δικό σου είναι πιο κατασκημένο, απλά... Εντάξει, δεν μπορούσα να οδηγήσω τώρα καλά ρε πούστη μου. Ήταν πολύ διαφορετικό. Δεν έφτανα τα πετάλια ρε μαλάκα. Παϊλάκης, στο κάνω μια βόλτα. Αυτά από εμάς, πάνε να πεθάνω τώρα. Τα φιλιά μας.